Είναι και μεγάλο βέβαια το νομοσχέδιο, αρκετά άρθρα, πέραν του Υπουργείου Υγείας βέβαια. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο, το κομμάτι, το μέρος που αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, η αρνητική μας θέση, στάση αν θέλετε, αφορά συγκεκριμένα τον πυρήνα ούτως ή άλλως αυτών των άρθρων περί ανακουφιστικής φροντίδας, που είναι τα άρθρα 6 και 10. Εμείς θεωρούμε ότι οι ανάγκες παροχής ανακουφιστικής φροντίδας στο λαό μας πρέπει να παρέχονται από τις δομές του κράτους, που φυσικά θα πρέπει να αποτελούν συστατικό στοιχείο του δημόσιου συστήματος υγείας. Ιδιαίτερα στο επίπεδο του πρωτοβάθμιου επίπεδου και του δευτεροβάθμιου, αλλά κυρίως στο πρωτοβάθμιο επίπεδο και σε ουσιαστική αλληλοσύνδεση με όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, δευτεροβάθμιο, κατ' επέκταση τριτοβάθμιο, προκειμένου όντως να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο τόσο η ανακουφιστική φροντίδα, αλλά και οι άλλες ανάγκες υγείας των ασθενών. Συνεπώς χρειάζεται καταγραφή των αναγκών, πρόβλεψη για τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες και στη βάση αυτή σχεδιασμός, κεντρικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη των αναγκαίων δομών, όπου και εκεί που χρειάζονται. Και σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται και χρηματοδότηση κρατική, ανάπτυξη των στελεχωμένων δημόσιων υποδομών, όπου οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν απολύτως δωρεάν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας από διεπιστημονικές ομάδες, ανάλογα με τα προβλήματα φυσικά που έχουν, ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα έχει ένα από τις βασικές της αποστολές, θα είναι ο έλεγχος αυτών των συγκεκριμένων καταγεγραμμένων ασθενών, τον εντοπισμό αν θέλετε όπου χρειάζεται, και αντίστοιχα η παρέμβαση, η αντιμετώπιση δηλαδή με τα μέτρα ανακούφισης, σε συνεργασία φυσικά με τις άλλες μονάδες δευτεροβάθμιας περίθαλψης όπου και όταν αυτό είναι αναγκαίο και χρειάζεται. Φυσικά εδώ χρειάζεται προσλήψη του αναγκαίου προσωπικού, υγειονομικού, όλων των ειδικοτήτων, με πλήρη και σταθερή και αποκλειστική απασχόληση, και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο οι γενικότερες αλλά και οι πρόσθετες ανάγκες αυτών των ασθενών, αυτής της κατηγορίας, αν μου επιτρέπετε η λέξη, των ασθενών που χρήζουν ανακούφισης. Όπως για παράδειγμα, μια παρένθεση ανοίγω εδώ, ένα παράδειγμα, επειδή ακούσαμε και υπήρξε και από τους φορείς μια παρέμβαση, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις υπηρεσίες αποκατάστασης, φυσικοθεραπείες κτλ., που θα πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν και χωρίς πλαφόν και περικοπές. Και αντίστοιχα, μέσα από ένα τέτοιο σύστημα, με το σχεδιασμό του από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, θα υπάρχει και η μέριμνα της εκπαίδευσης των υγειονομικών, όλων αν θέλετε όσων εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των ασθενών που χρήζουν υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας. Και η αρχική κυβέρνηση δημιουργεί ένα πλαίσιο λειτουργίας, με το κριτήριο φυσικά να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, αναθέτει την ανακουφιστική φροντίδα στην ουσία, και εδώ είναι ο πυρήνας, όπως είπα στην αρχή, της διαφωνίας μας, αναθέτει την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας στην παντός είδους πρωτοβουλία, είτε ιδιωτικό τομέα, κοινοφιλή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα, ιδιωτικό δικαίωμα και πάει λέγοντας. Μια πανσπερμία δομών, στην ουσία φωτογραφίζεται με την έννοια της προοπτικής, φωτογραφίζεται τώρα, δημιουργίας μιας πανσπερμίας δομών, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ασύνδετες, η εμπειρία δεν το δείχνει αυτό. Λοιπόν, και στην ουσία δεν διασφαλίζει τη λαϊκή ανάγκη για ανακουφιστική φροντίδα, δεν διασφαλίζει την ικανοποίηση αυτής της κατεύθυνσης, και φυσικά ανοίγεται ο δρόμος των επιπλέον είτε πληρωμών είτε συμπληρωμών, δηλαδή όπου ενδεχομένως μπορεί να καλύπτουν τα ασφαλιστικά, να απαιτούνται επιπλέον πληρωμές από τους ασφαλισμένους για να έχουν κάποιες υπηρεσίες. Δεν μιλάω για το δημόσιο σύστημα υγείας έτσι, με τα χάλια που έχει και έτσι όπως το καταδίσταται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, γιατί υπάρχει και η αναφορά περί δημόσιου τομέα στις συγκεκριμένες διατάξεις, ρυθμίσεις αν θέλετε, άρθρα του κομματιού του νομοσχεδίου. Όμως μπαίνουν τα ερωτήματα, είχαμε βάλει και στην πρώτη συνεδρία, πού θα αναπτυχθούν, με ποιο προσωπικό, από τις αποψηλωμένα νοσοκομεία και τις δομές των δημόσιων δομών υγείας ή την ανύπαρκτη, όπως είπαμε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αντίθεσή μας, εκεί εδράζεται αν θέλετε, σε αυτή ακριβώς τη στρατηγική κεντρική κατεύθυνση της πολιτικής της κυβέρνησης. Και εκεί διαφωνούμε. Και βεβαίως καταθέσαμε και τη θέση μας, την άποψή μας για το τι είδους σύστημα υγείας χρειάζεται για να μπορέσει να προχωρήσει, αν θέλετε, να παρέσχονται οι υπηρεσίες πλήρως ανακουφιστικής φροντίδας και κυρίως δωρεάν για το λαό, την ώρα της ανάγκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια του νομοσχεδίου έως το 75, αν θυμάμαι καλά, που άπτονται τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και είπαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, είναι παρατάσεις προηγούμενων ρυθμίσεων, χρονικές παρατάσεις προηγούμενων ρυθμίσεων. Ουσιαστικά δεν προστίθεται προσωπικό στις μονάδες υγείας, αλλά ξαναπροσλαμβάνονται επικουρικοί, υγειονομικοί με τετράμινες συμβάσεις, συνταξιούχοι γιατροί προσλαμβάνονται, καλά κρατεί, είπαμε, το σύστημα των μετακινήσεων, των εργαζομένων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, στην ουσία από υποστελεχωμένη μονάδα σε πιο υποστελεχωμένη μονάδα, ανοίγοντας δηλαδή πάνω απαλάωση από μια τρύπα, ανοίγεται άλλες και πάει λέγοντας. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Συνεπώς αυτά τα άρθρα δεν απαντούν στις ανάγκες της υγείας του λαού μας, κυρίως βεβαίως σχετίζονται και με αντιλαϊκές ανατροπές, με ευκαιρία την πανδημία. Και να θυμίσω το πρόσφατο νομοσχέδιο έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Και φυσικά ανατροπές, αν θέλετε, πολιτική, η οποία έχει συνέχεια, δεν είναι προέκυψε ξαφνικά, έχει συνέχεια και συνέπεια στην εφαρμογή της από όλες μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Εσείς βεβαίως πήρατε τη σκητάλη από τους προκατόχους σας και συνεχίζετε αυτό το έργο με πιο γρήγορους ρυθμούς. Έτσι λοιπόν ο στόχος της ενίσχυσης του ΕΣΥ που επικαλείται η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ενισχύουν ή δεν έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ με κριτήριο την ουσιαστική βελτίωση των παροχών προς ασθενείς, αλλά στην πράξη επιβεβαιώθηκε, έχει επιβεβαιωθεί περίτρανα η επιδείνωση των όρων παροχής των αναγκών του λαού μας σε υπηρεσίες υγείας. Και αντίστοιχα έχει ενισχυθεί και ενισχύεται συνεχώς ο εξαναγκασμός του λαού μας, των ασθενών, να απευθύνονται στους επιχειρηματίες της υγείας, πληρώνοντας πολύ περισσότερα επιπλέον ποσά από την τσέπη τους, αν και εφόσον έχουν. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη αναφορά σε 2-3 άρθρα του κομματιού αυτού του νομοσχεδίου που αφορά το ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας. Στο άρθρο 59, τον εμβολιασμό κατά της γρίπης του ενήλικου πληθυσμού. Το ουσιαστικό που αλλάζει εδώ στο άρθρο είναι ότι δεν απαιτείται η ιατρική συνταγή. Ακούσαμε και τις τοποθετήσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, το ουσιαστικό λοιπόν είναι ότι δεν απαιτείται η ιατρική συνταγή για την προμήθεια του εμβολίου, αλλά ο εμβολιασμός θα γίνεται από φαρμακοποιό ή και από γιατρό. Μπορεί να γίνεται και από γιατρό. Τώρα δείτε, η απλούστευση, η λεγόμενη απλούστευση της διαδικασίας, κατά τη γνώμη μας έχει παγίδες. Και εδώ θα θέλαμε μια απάντηση και από τον Υπουργό, μια που βρίσκεται στη συνεδρίαση. Μια δηλαδή παγίδευση και που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένας χρόνιος ασθενής, μικρότερος των 60, με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Δεν θα πάει στο γιατρό, όπως του δίνει τη δυνατότητα από εδώ, θα πάει στο φαρμακοποιό. Το σύστημα με το άμκα του δεν τον αναγνωρίζει, αν είναι κάτω από 60. Δεν τον εντάσσει μέσα, είναι χαπίτης, πρέπει να εμβολιαστεί. Είναι 55 ετών, λέω εγώ αυθαίρετα η ηλικία. Δεν τον αναγνωρίζει το σύστημα, άρα πώς θα το δώσει ο φαρμακοποιός? Ή θα πρέπει να το πληρώσει ή να πάει στο γιατρό. Δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν, συγχρόνως όμως με αυτό, η απλούστευση αυτή κάνει και επιστημονικές εκπτώσεις. Το ακούσαμε αυτό σήμερα και από τους φορείς. Διότι αφενός αναγνωρίζεται η ανάγκη του εμβολιασμού του πληθυσμού, κανένας μας αλίμονο δεν το αναιρεί αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη, έμεσα υπάρχει η παραδοχή, και εδώ είναι βέβαια το ζήτημα επίσης, της μη στελέχωσης, της απαξίωσης, αν θέλετε, ανάπτυξης, δηλαδή της μη ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου ο πληθυσμός, ο καταγεγραμμένος, με γνώση, εδώ αυτό δεν είναι και με το προηγούμενο δηλαδή που είπαμε, με βάση τον καταγεγραμμένο πληθυσμό, την ηλικία του, την πάθησή του, τις παθήσεις, την οικογένεια και πάλι λέγοντας, θα απλούστευε πραγματικά τη διαδικασία αν υπήρχε αυτή η οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο ζήτημα του και του εμβολιασμού και χωρίς, κατά τη γνώμη μας, επιστημονικές εκπτώσεις. Στο άρθρο 60, οι ρυθμίσεις για τον προσωπικό γιατρό. Εδώ τώρα είναι η ρύθμιση, οι ρυθμίσεις αν θέλετε, προκειμένου να αντιμετωπίσει τι? Την έλλειψη προσωπικών γιατρών. Εντάσσεται τώρα τους γιατρούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ, εκεί που δεν υπάρχει πρωτοβάθμια μονάδα και δεν επαρκούν οι γιατροί της. Και εδώ δεν φτάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ, που δεν φτάνουν ούτε για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, όπως πρέπει και για να καλύπτουν ανάγκες του πληθυσμού, αναφοράς τους, οι ευθύνες τους, τώρα τους φορτώνονται και τις αρμοδιότητες του προσωπικού γιατρού. Και εκεί που δεν υπάρχει, για παράδειγμα, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τότε θα πρέπει να φτιάξετε. Και αν δεν φτάνουν οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αντίστοιχες σε άλλες υπουργές, τότε πρέπει να προσλάβετε. Τώρα, επιπλέον, τι δουλειά έχουν, το έχετε ξαναπεράσει αυτό τη ρύθμιση. Λοιπόν, τι δουλειά έχουν οι γιατροί εργασίας? Για πέστε με τώρα ειλικρινά. Τι δουλειά έχουν οι γιατροί εργασίας να ασκούν χρέη προσωπικού γιατρού? Όταν γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς, όπως και όλοι εδώ στην αίθουσα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι γιατροί εργασίας δεν υπαρκούν ούτε να καλύψουν τις ανάγκες της ειδικότητάς τους πανελλαδικά. Όπως επίσης καλά γνωρίζετε ότι είναι ελάχιστο 33 θέσεις γιατρών εργασίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ειδικότητας εννοώ. Και τώρα έρχεστε εσείς και τους δίνετε και αυτή την αρμοδιότητα. Πάρτε και μια αρμοδιότητα προσωπικού γιατρού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, αυτό και αν είναι αντιεπιστημονικό. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, και κλείνουμε τώρα, βέβαια να μην ξεχνιόμαστε, κάνετε και τα δωράκια σας για ακόμα μια φορά και εσείς, όπως και οι προηγούμενοι. Κλείνω, ολοκληρώνω. Λοιπόν, με το άρθρο 63 για τη διευκόλυνση στα φτωχαδάκια, τους φαρμακέμπορους εννοώ, τους φαρμακοβιομήχανους κατ' επέκταση, που θα δώσουν τα χρωστούμενα του οποίου σε 36 δόσεις. Δεν τους έχετε αφήσει, από το 12 μέχρι το 23 προβλέπετε να πληρώνουν με δόσεις την επιστροφή του clawback. Για μην ξεχνάμε στον προϋπολογισμό, τους κάνετε και με έμεσο τρόπο έτσι, αφαίρεση από την υποχρέωση επιστροφής χρημάτων μέσω clawback στον ΕΟΠΗ, με πρόσχημα την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Λοιπόν, αυτά κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τα κομμάτια, το μεγάλο αυτό του νομοσχεδίου. Στην β' ανάγνωση θα αναφερθούμε και σε κάποια άρθρα των υπόλοιπων ρυθμίσεων αρμοδιότητας άλλων υπουργείων. Ευχαριστώ πολύ.